Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του στις 15 Ιανουαρίου. Μετά το πέρας των αρχιερησιών, νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Βασιλικός. Ο αποχωρών μετά από 8 έτη συνεχούς θητείας πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Τσακίρης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τα μέλη του Συμβουλίου για την αποδοτική για τον κλάδο συνεργασία που είχαν. Υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν η προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού τουρισμού και της ξενοδοχείας, καθώς και η οικονομική αυτοτέλεια του επιμελητηρίου μέσα στη δύσκολη συγκυρία της κρίσης, την απομείωση των μεγεθών του κλάδου και των συμπληγάδων του μνημονίου. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν κατόπιν ψηφοφορίας η Χριστίνα Τετράδη, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Άρης Σουλούνιας. Οικονομικός επόπτης αναλαμβάνει ο Αντώνης Μιτζάλης. Χαρά θέλω να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι στην ευχαριστή θέση να ανακοινώσω ότι είμαι τη νέα διοικούσα επιτροπή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εκπροσωπώντας τα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Μακεδονίας, Θράκης και Θάσου, και έχω την τιμή να έχω επίσης και την θέση του οικονομικού επόπτη, μια θέση ευθύνης την οποία ελπίζω να ανταποκριθώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης αυτής. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ τη δική μας περιοχή και ειδικά την Καβάλα, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τα συμφέροντα και το ξενοδοχείο της περιοχής μας. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει με το νέο έτος και θα ξεκινήσει με τις προγραμματικές δηλώσεις που θα κάνει ο νέος πρόεδρος του ΞΕΕ, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός, τον οποίο και ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε στη θέση αυτή. Ο Αλέξανδρος Βασιλικός γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και σπούδασε οικονομικά στην Άντι και το Λονδίνο. Το 2002, μετά την απώλεια του ιδρυτή του ομίλου Ερωτέλ, Ευστράτιου Βασιλικού, ο Αλέξανδρος Βασιλικός αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και διαμορφώνει την καινούργια εταιρική στρατηγική με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια υλοποιεί με επιτυχία το πλάνο επέκτασης και εξυγχρονισμού του ομίλου, αναδεικνύοντας την Ερωτέλ σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο Όμιλος Ερωτέλ έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται 6 ξενοδοχεία σε Αθήνα, Πάτρα και Καβάλα.